Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Η οικολογική καταστροφή συνεχίζεται. Η κοιλίδα του πετρελαίου αλλά και της πίσας δεν έμεινε μόνο στη Σαλαμίνα ή στην Πειραϊκή ή στη Γλυφάδα. Μπορεί να περάσει, όπως λένε ειδικότεροι από εμένα, μπορεί να περάσει σε όλο το Σαρονικό. Και αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι η αδράνεια τούτης της κυβέρνησης έφερε αυτό το αποτέλεσμα. Να μην μπορεί ο κόσμος για 10 και πλέον χρόνια να κάνει μπάνιο που στη θάλασσα, εδώ, στην Αττική. Βέβαια, θα μου πει κανείς, μα εδώ περίμενε ο Αθηναίος να κάνει μπάνιο. Ναι, εδώ περίμενε ο Αθηναίος, στην Αττική, στη Σαρονίδα, στο Σαρονικό, στην Πειραϊκή, στη Γλυφάδα, σε αυτά τα μέρη. Εκεί πήγαινε ο λαός. Είδατε και έχουμε δει πολλές φορές εικόνες από τις παραλίες της Αττικής. Γεμάτες. Να. Όμως τώρα νεκρώθηκαν τα πάντα. Γιατί? Διότι ο κύριος Υπουργός μπορεί να λέει, μπορεί να κάνεις μπάνιο, να κάνεις εσύ κύριε Υπουργέ πρώτα μπάνιο και μετά να κάνει ο λαός. Και από την άλλη πλευρά σήμερα τον άκουσα να λέει συγγνώμη, έκανα λάθος. Τι πάει να πει συγγνώμη, έκανα λάθος? Για την οικολογική αυτή καταστροφή. Για την καταστροφή τη μεγάλη. Παραιτήθηκες? Όχι. Πρέπει λοιπόν σήμερα, χθες, να υποβάλεις την παραίτησή σου. Ευτυχία ρε παιδί, λιγάκι. Φιλότιμο ρε φίλε. Έτσι είναι κύριε Κουρουμπλή. Η αλήθεια πρέπει να λέγεται. Και πάνω απ' όλα πρέπει εσύ ο ίδιος να προστατεύεις την αλήθεια που λες ότι τη λες και δεν φοβάσαι. Ιδού η Ρόδος, ιδού και η παραίτησή σου. Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα.